Καλησπέρα κυρία Ράζου. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας η κυρία Λουίζα Ράζου, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Πέσατε στη συγκυρία. Κάναμε κουβέντα για τα ζητήματα αυτά. Να πω ότι η πρόσκληση έχει να κάνει, είναι με αφορμή το γεγονός ότι αύριο έχουμε ένα πολιτικό γεγονός. Γιατί το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι πολιτικό γεγονός και αύριο ξεκινάνε οι εργασίες του 21ου Συνεδρίου του Κόμματος. Πείτε μας τι αναμένετε, πείτε μας ποιος είναι ο στόχος, τι σχεδιάζετε και τι θα κουβεντιάσετε, ποια είναι τα ζητήματα αιχμής που θα κουβεντιάσει αυτό το, θα κουβεντιαστούν σε αυτό το συνέδριο του ΚΚΕ. Ναι, να σας πω το εξής, ότι αύριο στο κλειστό του Γαλατσίου θα ξεκινήσει η διαδικασία που θα συνοψίσει και θα ολοκληρώσει την προσυνεδριακή διαδικασία του κόμματός μας για το 21ο συνέδριό του, όπως αναφέρατε, που κράτησε περίπου 5 μήνες. 5 μήνες μέσα στις οποίες συζητήσαμε και δράσαμε ταυτόχρονα. Μάλιστα ήταν μια δράση που τροφοδότησε και τη συζήτηση πάνω στα βασικά κείμενα του συνεδρίου μας, γιατί μας απασχολεί πολύ, κύριε Μπογιόπουλε, πώς το κόμμα μας τις σύγχρονες συνθήκες θα συνεχίσει να υπηρετεί την αποστολή του, το σκοπό του, δηλαδή να συμβάλλει η εργατική τάξη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να μπει στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την πάλη για το νέο κόσμο, το σοσιαλιστικό, που είναι το μέλλον των λαών και του δικού μας. Κυρία Ραζού, είπατε και είναι ακριβές ότι εδώ και 5 μήνες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα προσυνεδριακά κείμενα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και αύριο, πολύ σωστά λέτε, έχετε την ενακτήρια εκδήλωση στο κλειστό του Γαλατσίου. Θα πούμε για αυτή συγκεκριμένα. Σε αυτούς τους 5 μήνες είχαμε αυτό που συνηθίζεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι τρόπος λειτουργίας. Έτσι, η συζήτηση, οι κομματικές οργανώσεις, έχουμε μια αποτίμηση του κόσμου που συμμετείχε και με τη μορφή της αρθρογραφίας και της συμμετοχής σε αυτή την κουβέντα, σε αυτό το διάλογο. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι σχήμα λόγου ούτε για να ωρεοποιήσουμε μια κατάσταση, όμως η πραγματικότητα που τη γνωρίζουν όλα τα μέλη του ΚΚΕ και πολλοί κόσμος ακόμα που μας παρακολουθεί και δεν είναι μέλη του κόμματος, είναι ότι αυτούς τους 5 μήνες πραγματικά κάναμε μια πλούσια εσοργανωτική συζήτηση που είχε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της στην οργάνωσή της, γιατί έγινε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που έπρεπε να τηρηθούν και μια σειρά υγειονομικά μέτρα, να προφυλαχτεί η υγεία των μελών μας, των φίλων μας κτλ. Και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε όρους μια βαθιά ποιοτική συζήτηση με ανεβασμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, και πρέπει να σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Έγινε πλούσια συζήτηση, κατατέθηκαν πολλές προτάσεις, σκέψεις πάνω στο βασικό προβληματισμό των κειμένων της Κεντρικής Επιτροπής για το 21ο συνέδριό μας. Έγινε δημόσιος διάλογος μέσα από την εφημερίδα μας, το Ριζοσπάστια, από το θεωρητικό μας όργανο, την Κομμουνιστική Επιθεώρηση κτλ. Και αυτή η προσπάθεια δόθηκε και η δυνατότητα, έστω και το τελευταίο διάστημα, τώρα που άνοιξε ο καιρός κτλ., ακόμα και σε ανοιχτές συσκέψεις, συγκεντρώσεις και τα ρέστα, να συζητήσουμε τις θέσεις του ΚΚΕ πιο ανοιχτά μέσα στην εργατική τάξη και στο λαό. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να βάζουμε απαιτητικούς στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες, αύριο λοιπόν έχουμε την ενακτήρια εκδήλωση, είναι στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο στο Γαλάτσι, στις 7.30 είναι η ομιλία του Γραμματέα. Στις 7.30 με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Σύνδεφου του Δημήτρη του Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει ένα Να πω εδώ ότι η ομιλία, ναι, εκτός από το κανάλι της Βουλής, θα μεταδοθεί και από το πόρταλ του 902, όπως και η εκδήλωση. Βεβαίως, γιατί η εκδήλωση δεν μπορεί να παρακολουθηθεί μαζικά από κόσμο, θα γίνεται η είσοδος μόνο με προσκλήσεις και θα δίνεται η δυνατότητα σε όλο τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει να το δει μέσα από αυτά τα μέσα. Και πάμε πλέον Παρασκευή 25, που το πρωί ξεκινάνε οι εργασίες, οι οποίες ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα συνεχιστούν οι εργασίες την Παρασκευή το πρωί στις διαμορφωμένες αίθουσες του χώρου της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής εδώ στο Μερισσό, και θα ολοκληρωθούν βεβαίως την Κυριακή. Φαντάζομαι
αυτό το, είναι, το συνηθίζει το ΚΚΕ. Θα έχουμε έναν απολογισμό δράσης του κόμματος από το προηγούμενο συνέδριο, σωστά? Είναι ο απολογισμός δράσης της Κεντρικής Επιτροπής βεβαίως, και το συνέδριο θα ψηφίσει και ξεχωριστές αποφάσεις, την πολιτική απόφαση που καθορίζει τις εκτιμήσεις και τα καθήκοντα του κόμματος από, για το επόμενο τετράχρονο, δίνει κατευθύνσεις στη νέα Κεντρική Επιτροπή που θα εκλεγεί και στις κομματικές μας οργανώσεις να εξειδικεύσουν αυτές τις αποφάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως επίσης θα ψηφίσει και ξεχωριστή πολιτική απόφαση για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στην προσυνεδριακή διαδικασία από τα βασικά θέματα. Από όσο έχω παρακολουθήσει και σας διαβεβαίω έχω παρακολουθήσει, το συνέδριο θα σταθεί και στις διεθνείς και σε εγχώριες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις περίοδου, καταλαβαίνω. Βεβαίως, γιατί το κόμμα μας δεν καθορίζει την στάση του στο κενό, την καθορίζει και τα καθήκοντά του που απορρέουν για το πώς θα ανταποκριθεί στις συνθήκες της ταξικής πάλης σήμερα, ακριβώς από το πώς εκφράζονται οι εξελίξεις σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και σε ό,τι αφορά τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις του αστικού πολιτικού σύστημα στην Ελλάδα, τα ζητήματα των οικονομικών εξελίξεων και της καπιταλιστικής κρίσης μας απασχολούν πάρα πολύ, βεβαίως πάντα από τη σκοπιά της υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και της χάραξης μιας κατεύθυνσης, μιας γραμμής για να αντιμετωπίσουμε τη βαριά αυτή αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται με βαριές συνέπειες για τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Μας απασχολεί πως σαν κόμμα θα ανταποκριθούμε σε αυτό το καθήκον ακόμα πιο αποτελεσματικά, ξεπερνώντας δυσκολίες, αδυναμίες που βεβαίως υπάρχουν στη δράση μας, και θέλουμε με αυστηρό πνεύμα να τις βάλουμε στο επίκεντρο για να τις αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αύριο έχουμε την ενακτήρια εκδήλωση στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, με προσκλήσεις είπατε, έτσι, είναι η συμμετοχή εκεί. Με προσκλήσεις, βεβαίως. Στις 7.30 ώρα. Ναι. Μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής αλλά και από το πόρταλ του 902. Μαθαίνω στο πολιτιστικό πρόγραμμα θα υπάρχει και οπτικοποιημένη συναυλία με τραγούδια από όλα τα μέρη του κόσμου ή από πολλά μέρη του κόσμου πέρα από την δική μας. Γιατί είναι το σενάριο, η σκέψη των συντρόφων και των συντελεστών που συνέβαλαν σε αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα, να διαμορφωθεί μια οπτικοποιημένη συναυλία με τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου που είναι, θα συνοδεύονται και από βίντεο παράλληλα, και ο τίτλος αφορά στο τραγούδι από το γνωστό ποίημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, το τραγούδι του Μολδάβα, γι' αυτό και δώσαμε τον τίτλο «Ποτάμι ο κόσμος που δεν γυρνάει και δεν γυρνάει». Ας πούμε, θέλοντας να δείξουμε ότι η προοπτική βρίσκεται στο ξεπέρασμα αυτού του σάπιου συστήματος και στο σοσιαλισμό που είναι μπροστά και το μέλλον, και θα το κατακτήσουν οι λαοί και η εργατική τάξη επικεφαλή, θα είναι επικεφαλή σε αυτόν τον αγώνα. Κύριε Ράζου, ευχόμαστε καλή δουλειά στις εργασίες του συνεδρίου σας. Να είστε καλά και θα τα πούμε μετά την Κυριακή με τις αποφάσεις πια του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.